Ανοίγει η αυλαία της τουριστικής σεζόν με την EasyJet να μεταφέρει τους πρώτους Άγγλους τουρίστες στη Μαγνησία. Η πτήση πρόκειται να καταφτάσει, όπως έγινε γνωστό, στις 9 παρατέταρτο στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, με σημείο εκκίνησης στο αεροδρόμιο Gatwick και θα αναχωρήσει και πάλι στις 10 παρα 25. Σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες αλλά και εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, χαρακτηρίζεται σαφέστατα ως μια πολύ θετική εξέλιξη για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της Μαγνησίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αφίξεων της φετινής σεζόν, οι αεροπορικές εταιρείες που θα πραγματοποιήσουν φέτος πτήσεις στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου είναι συγκεκριμένες. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας, ειδικά στο θέμα του αεροδρομίου, έχει ξεκινήσει να δουλεύει από το 2016. Δεν ήταν κάτι το οποίο εμφανίστηκε τώρα. Κάνουμε πολύ συστηματική δουλειά από τότε. Έχουμε επικοινωνία με εταιρείες. Αυτό το οποίο κάναμε μέσα στην πανδημία ήταν ότι δημιουργήσαμε το προφίλ ουσιαστικά των πελατών οι οποίοι πετούσαν στο αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα ξαναβρεθήκαμε μέσω των συνεργατών μας, οι οποίοι είναι μια καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο της, του αεροπορικού μάρκετινγκ και της δημιουργίας και προσέλκυσης νέων πτήσεων και νέων διαδρομών και νέων αεροπορικών εταιριών. Βρεθήκαμε στην έκθεση στο Μιλάνο, στο networking event, και ουσιαστικά μέσω αυτών και αυτής όλης της δράσης καταφέραμε να δούμε καινούργιες εταιρείες να έρχονται στο αεροδρόμιό μας σε μια περίοδο η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί αυτό μας δείχνει αν μη τι άλλο ότι στην επανεκκίνηση του τουρισμού το αεροδρόμιό μας έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προσδοκίες σαφέστατα υπάρχουν πάντως και για τα επόμενα χρόνια, αλλά και για τις βόρειες σποράδες. Νέες πτήσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έρθουν για το 2022. Mm. Μιλάμε όμως με αεροπορικές εταιρείες όσον αφορά το κομμάτι της Νέας Αγχιάλου. Mm. Οι σποράδες και το αεροδρόμιο της Κιάθου έχει μια πολύ διαφορετική δυναμική από εμάς. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι οι πτήσεις οι οποίες έρχονται εδώ δεν έχουν και κόσμο οι οποίοι θέλουν να πάνε στις σποράδες. Παρόντας πάντως στην υποδοχή της πρώτης πτήσης, αναμένεται να είναι εκπρόσωποι της περιοχής απόψε το βράδυ, με την περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Βόλου και το Επιμελητήριο σαφέστατα να δίνουν το παρόν.